Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο Χαλκιδόνας σε έναν αγώνα μπάσκετ. ΓΑΣ Χαλκιδόνας Αλφα Μη Σίγμα Γαλαξίας Αλένδρου. Και είμαστε στο 62-56. ΓΑΣ Χαλκιδόνας Γαλαξίας Αλένδρου. Ένα ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι και ένα μολυκό. Με 13 βαθμούς. Η Χαλκιδόνα με 12 Γαλαξίας Αλένδρου. Έξι πόντους διαφορά και time out. Να δούμε και λίγο το σκορ εδώ. Πατάω στο μπάγκι. Και σου τριών πόντων για το άλλο μπρος. Άστοχο. Πατάω στο μπάγκι. Του τριών πόντων και εύτοχο. Μια νέα αντιπίθεση για την Χαλκιδόνα. Του τριών πόντων. Αστόχο, αλλά το rebound πάλι για την Χαλκιδόνα. Το παραλικάκι, ο Τάος στο μπάγκι. Το rebound για την Χαλκιδόνα, για το Γαλαξία Αλένδρου. Και το rebound το παίρνει η Χαλκιδόνα. Τρία πόντα για την Χαλκιδόνα και εύτοχο. Προσπαθεί όσο πιο πολύ να μειώσει το Αλένδρου, είναι θέμα γοήτρου. Είναι θέμα γοήτρου και τίποτα παραπάνω. Και είμαστε στο 79-68, ξανά διαφορά σε 10 πόντους. Νικήτρια Χαλκιδόνα 79-68 με διαφορά 11 πόντων σε ένα μεγάλο τοπικό ντέρμπι. Νικήτρια η Χαλκιδόνα.
το Χαλκιδόνα TV και ο Παπαράζη των Γηπέδων βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο της Χαλκιδόνας που είχαμε τον αγώνα ΓΑΣ Χαλκιδόνας Γαλαξίας Αδέρντρου, ένα ντέρμπι με νικήτρια τη Χαλκιδόνα 79-68. Να μας πει λίγα λόγια ο Κορνίσιο Τσαλώνης, εδώ η ψυχή του ΓΑΣ Χαλκιδόνας. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, εύχομαι τα καλύτερα. Χαιρόμαστε να σας έχουμε δίπλα μας σαν κανάλι για την προσπάθεια που κάνετε. Όσο αφορά για το παιχνίδι το σημερινό, ένα παιχνίδι τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες του Δήμου Χαλκιδόνας. Κερδίσαμε 11 πόντους, το σκορ ήταν βλασματικό, ήταν δύο ομάδες πάρα πολύ καλές για την κατηγορία. Παίξαμε καλά, δυνατός αντίπαλος και καταφέραμε να πάρουμε το ροσφυλλό του αγώνα. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την παρουσία του και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Αδέντρου και από την Χαλκιδόνα. Ένα πολύ ωραίο κλίμα και ελπίζουμε να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας και στις άλλες αγωνιστικές. Ναι, μακάρι να είναι έτσι ο κόσμος, νικήσατε άξια. Τώρα να μας πεις, πέρα από τον αγώνα και τα άλλα, ποιες άλλες δραστηριότητες εδώ του συλλόγου του ΓΑΣ Χαλκιδόνας? Επειδή το μπάσκετ πλέον έχει αλλάξει εποχή, πλέον τα οικονομικά των συλλόγων είναι πολύ δύσκολα για να τα ανταπεξέλθουν σε μεγάλες κατηγορίες. Αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε ένα ξεκίνημα με δικούς μας παίχτες και με ένα μπόλιασμα 3-4 παιχτών που έχουν περάσει από τη Χαλκιδόνα και έχουν αγαπήσει το σύλλογο. Φέτος έχουμε ρίξει μεγάλο βάση στις ακαδημίες του συλλόγου. Έχουμε πάρει έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος μπορεί και βοηθάει τα παιδάκια, τα μικρά που έρχονται στον σύλλογο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα έχουμε τις επόμενες χρονιές κοντά στη μεγάλη ομάδα. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα ανταμευθεί με την παρουσία και του κόσμου στα παιχνίδια του παιδικού που εξίσου πάει καλά η ομάδα. Και εγώ πιστεύω ο κόσμος να είναι δίπλα σας, εμείς θα είμαστε δίπλα σας, ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστούμε. Μαζί μας έχουμε τον Παπαδημητρίου, τον αρχηγό της ομάδας μπάκετ του Γαλαξία Αδέρντρου, να μας πει λίγα λόγια για τον αγώνα. Δυστυχώς σήμερα χάσατε. Πες μας λίγα λόγια για τον αγώνα. Έτσι είναι το μπάσκετ, άμα δεν παίζεις καλά, δεν κερδίζεις. Δεν παίξαμε καλά, ήμασταν κακοί. Καλύτερη Χαλκιδόνα, μας κέρδισε δίκαια. Ναι. Ποιες οι προσδοσκίες σας για το μέλλον? Σκοπός είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος που έρχεται να μας δει στο Άδεντρο. Κατά κύριο λόγο αυτό. Έχετε βλέψει για την άνοδο στην πάνω κατηγορία? Καλώς εχώ των πραγμάτων, άμα έρθει, καλώς. Αλλά σκοπός μας είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ, να κάνουμε μια καλή πορεία. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας για φέτος και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Εμείς θα είμαστε κοντά στους αγώνες σας και θα τα πούμε σε μια άλλη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Εφόρης της ύλης.